Με στόχο τη γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών του ΤΕΠ Επιμελητήριο Σερών μεταπηδά στην ψηφιακή εποχή. Στο Επιμελητηριακό Μέγαρο παρουσιάστηκε το έργο του ψηφιακού μετασχηματισμού του Επιμελητηρίου, παρουσία του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα. Το Επιμελητήριο με το έργο αυτό επενδύει στο ψηφιακό μετασχηματισμό του με στόχο τη μείωση τη γραφειοκρατία, τη συναλλαγή του με τι επιχειρήσει και την παροχή προηγουμένων ψηφιακών υπηρεσιών για την ανάπτυξη τη πραγματικότητα του νόμου μα. Το Επιμελητήριο, συμβαδίζοντα με την ψηφιακή εποχή, αναβάθμισε το πληροφοριακό του σύστημα στην κλάδο τεχνολογία, ώστε να υποστηρίξει την πλήρη ψηφοποίηση των υπηρεσιών του προ τα μέλη. Οι υπηρεσίε που παρέχονται πλέον στα μέλη και θα μα αναλύσει καλύτερα ο κύριο Ζώτο από την εταιρεία, την Όλυντ, είναι οι ψηφιακέ συναλλαγέ, το One-Stop Shop, οι εξαγωγές, ένα σύγχρονο πόρταλ του Επιμελητηρίου, ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό επιχειρηματικό κέντρο, το τουριστικό μας πόρταλ και ο σύμβολος του επιχειρηματιακού. Επίσης, να πούμε ότι έχει ψηφιοποιηθεί πλήρως όλο το αρχείο του Επιμελητηρίου από το Μέγιο Μεσίχο και επιπλέον όλα τα προσφυγικά των επιχειρήσεων, των μικρομεσαίων, όλου του νομού, όλου του Επιμελητηρίου Σέρων. Είμαστε στις ΣΕΡΕΣ για να παρουσιάσουμε εδώ στο Επιμελητήριο το πρόγραμμα ψηφιακής αναβάθμισης του Επιμελητηρίου των ΣΕΡΟΝ. Ένα πρόγραμμα το οποίο εκτελούμε σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας, σε όλα τα επιμελητήρια της περιφέρειάς μας. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα θα μπορέσουν τα επιμελητήριά μας να εξυγχρονιστούν, να ψηφιοποιηθούν, πράγμα που σημαίνει ότι θα μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικά σε όλα τους τα μέλη, σε όλες τις επιχειρήσεις. Και άρα τελικά οι επιχειρήσεις αυτές, με πολύ λιγότερη γραφειοκρατία, με πολύ λιγότερους χρόνους και ταλαιπωρία, θα μπορούν να εξυπηρετούνται από τα επιμελητήριά τους σε όλη την Κεντρική Μακεδονία, ενώ ταυτόχρονα τους δίνεται η δυνατότητα μέσα από το πρόγραμμα αυτό να προχωρήσουν στην ψηφιοποίηση όλου τους του υλικού. Ουσιαστικά μετατρέπουμε τα επιμελητήρια της Κεντρικής Μακεδονίας και φυσικά το Επιμελητήριο Σερών σε e-επιμελητήρια. Επιμελητήρια σύγχρονα, γρήγορα, αποτελεσματικά, που εξυπηρετούν άριστα τα μέλη τους αλλά και τους πολίτες. Η λογική μας στη διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι μέχρι το 2023 να έχουμε μετατρέψει συνολικά και όλες τις υπηρεσίες της περιφέρειας που παρέχουμε στους πολίτες ηλεκτρονικές, ψηφιακές, έτσι ώστε να τελειώσει άπαξ διαπαντός το γκισέ, η ταλαιπωρία, η γραφειοκρατία. Πρώτη, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ενέταξε 85 υπηρεσίες της στο σύστημα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με στόχο αυτές να φτάσουν τις 200 εντός του 2022 και εντός του 2023 να ενταχθεί το σύνολο των υπηρεσιών της περιφέρειας που είναι περίπου 800. Είμαστε έτσι στην ευχάριστη θέση σήμερα να πούμε ότι η συνένωση των δυνάμεων της τοπικής αυτοδιοίκησης με τους κατατόπους επιχειρηματικούς φορείς αποφέρει καρπούς προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνικής ανάπτυξης.